Είναι ένα μέρος από το project που κάνουμε και το μέρος αυτό που έχει σχέση μόνο με τα μαθηματικά και το περιβάλλον. Θα παρουσιάσουμε κάποια προβλήματα ελαχιστοποίησης, δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε την ίδια δουλειά χρησιμοποιώντας λιγότερο υλικό και λιγότερη ενέργεια, με καλύτερες επιπτώσεις βέβαια για το περιβάλλον. Ξεκινάμε με ένα πολύ γνωστό πρόβλημα, το λεγόμενο ισοπεριμετρικό πρόβλημα, το οποίο η αυστηρά μαθηματική διατύπωση είναι αυτή, από όλες τις ομαλές κλειστές καμπύλες με την ίδια περίμετρο, ποια έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν. Πρακτικά όμως, αυτό που σημαίνει αυτό το πρόβλημα είναι το εξής. Πώς μπορώ, ενώνοντας τις άκρες από ένα σκηνή, που έχει μια σταθερή περίμετρο, να έχω μέσα το μεγαλύτερο δυνατόν εμβαδό. Τι σχήμα πρέπει να έχει το σκηνή, ώστε κλείνοντάς το να έχει μέσα του το μεγαλύτερο δυνατό εμβαδό. Διάβασέ μας το πρόβλημα, πώς τέθηκε στην αρχαιότητα. Ας δούμε πώς τέθηκε το περίφημο ισοπεριμετρικό πρόβλημα στην αρχαιότητα. Η Διδό, η βασίλισσα της Τύρου, με αφορμή το γεγονός ότι ο μικρός αδερφός της δολοφόνησε τον σύζυγό της για να διεκδικήσει το θρόνο, αναγκάστηκε να αναχωρήσει από την Τύρο για τα παράλια της Λιβύης. Εκεί άρχισε τις διαπραγματεύσεις με τον βασιλιά Ίαρβα προκειμένου να της παραχωρήσει λίγη γη. Αυτό που τελικά συμφώνησα ήταν να πάρει τόση γη όσο χωράει ένα δέρμα τάβου. Η πανέξυπνη Διδό, ώστε να εκμεταλλευτεί το περισσότερο δυνατό εμβαδό με συνέπεια την παραχώρηση περισσότερου εδάφους, έκοψε το δέρμα σε λεπτές σφαίρες. Έτσι, έφτιαξε έναν πολύ μεγάλο κύκλο, ο οποίος χώρισε μέσα την πόλη Καρχιδόνα που έκτισε. Για το δέντρο. Στην πραγματικότητα, αυτό που έχει εντοπίσει σαν ανθεκτικότητα, το δέντρο καταλαβαίνει ότι όταν εξελίσσεται από τον κεντρικό κορμό και εξελίσσεται έτσι, το συμφέρει να εξελιχθεί και έτσι. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε κατά πόσο ανάλογα με το τι μέγεθος έχει, τι ύψος πιάνει. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ανάλογα με τις ποικιλίες δέντρων πώς πάνε τα πράγματα. Δηλαδή, ήταν καλό να κοιτάξεις πώς λειτουργεί η σεκόγια, που είναι έτσι, σε σχέση με βελανιδιά, σε σχέση με ελιά. Θα δείτε λοιπόν ότι οι κορμοί που είναι πολύ, δεν ανεβαίνουν ψηλά. Τι ύψος πιάνει μια ελιά σε σχέση με κορμό που είναι έτσι. Κοιτάξτε τώρα πώς είναι τα κυπαρίσια. Σας δίνω αυτό το παράδειγμα. Βέβαια, είδα ότι έκανες μια προσπάθεια, γιατί ο κύλινδρος ήταν γάλα νουνού. Άρα είχε ένα στοιχείο ανθρώπινο. Απλώς ξεχνάμε κάτι. Κάθε φορά που κάνουμε αυτές τις κινήσεις, όταν δίνουμε μεγάλη σημασία στο περιβάλλον και ξεχνάμε τον άνθρωπο ή κάνουμε το ανάποδο, θα δούμε, ας πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε σαν λάθος. Λέμε ότι για τον τσίγκο. 12,3 είπε. Αυτό σίγουρα σε άγγιξε ότι άμα παράγουμε λιγότερο θα είναι καλό. Αλλά ο μαθητής μου ξέχασε μια μικρή λεπτομέρεια. Το χέρι δεν αλλάζει. Θα πρέπει όταν το πιάνεις να έχει κάποιο μέγεθος. Εντάξει. Αν ξαφνικά σας πούνε ότι είναι πολύ καλό να πιεις ένα αναψυκτικό το οποίο το κρατάς έτσι, θα πεις άλλη ιδέα δεν βρήκατε.